Θέλω να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γερουλάνο που είναι κοντά μας. Παύλο. Ωραία. Το χρησιμοποιώ, Νικό. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γερουλάνε, ήσασταν εχθές εκεί, ξέρετε όλο το παρασκήνιο. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο στο κλίμα της χθεσινής ημέρας. Τι έγινε στη Βουλή, πώς ήταν οι αντιδράσεις. Είδαμε τώρα την ομιλία του Σπύρου του Μπιμπίλα. Και πραγματικά ήταν συγκινητικός ο λόγος. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι έπιασε κάθε χορδή, κάθε ανθρώπου, είτε ήταν υπέρ του νομοσχεδίου, είτε κατά. Και κάθε ανθρώπου που έχει αδικηθεί στη ζωή του, γιατί οι αδικίες μέσα στην κοινωνία είναι άφθονες. Δυστυχώς. Χθες ήταν μια έτσι καταπληκτική, θα έλεγα, μέρα στη Βουλή, γιατί πολύ σπάνια έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο σε κάνει να αναλογιστείς τη σχέση σου με τον συνάνθρωπό σου. Πόσο θέλεις να υποφέρει, να κρύβεται. Ήταν μια από αυτές τις συνεδριάσεις που η Βουλή έχει την ευκαιρία να δείξει αγάπη. Και τέτοιες είναι πολύ σπάνιες στιγμές. Οπότε δεν ήταν τυχαίο ότι αφότου ανακοινώθηκε ότι το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί, ειδικά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που ήταν στα θεωρία κτλ. Ξέσπασαν σε δάκρυα. Το οποίο ήταν για μας που μέχρι τότε είχαμε περάσει όλο τον καιρό να τσακωνόμαστε, να χτυπιόμαστε. Όταν το είδαμε αυτό, συνειδητοποίησαμε τι ήταν αυτό που τελικά... Τι χαρά δώσατε. Εκείνη την ώρα διαπραγματευόμαστε. Σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και τους δώσατε επιτέλους το δικαίωμα, οι 176 τουλάχιστον, και τους δώσατε τουλάχιστον το δικαίωμα να ονειρευτούν, να ζήσουν και να πορευτούν όπως εκείνοι επιθυμούν και επιλέγουν. Δηλαδή... Και να μην ντρέπονται, Ελένη. Να μην ντρέπονται. Να μην νομίζουν πως κάνουν κάτι το οποίο είναι παράλογο, παράνομο. Μεμτό. Υπάρχει πια μια πολύ σημαντική απόφαση, μια πολύ σημαντική υπογραφή ότι παιδιά, είναι στα πλαίσια του νόμου. Δεν κάνεις κάτι που πρέπει να ντρέπεσαι και να κρύβεσαι. Ίσως πολίτης. Είσαι σωστός, είσαι ίσως ισότιμος πολίτης. Όταν τσακωνόσασταν μέσα στη Βουλή, που είπατε, στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διαφωνούσαν και διαφωνούν και το καταψήφισαν, είδατε φόβο στα μάτια τους ή μια εγωιστική τάση ότι έτσι είναι η κοινωνία, έτσι πρέπει να μείνει? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι ψήφισαν επειδή αυτό είναι ο ηθικός τους κώδικας. Mm. Το οποίο δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Αν κάποιος ψήφισε την συνείδησή του και η συνείδησή του έλεγε όχι, εγώ το θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε, αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας μας. Και εκεί προσπάθησα τουλάχιστον να δείξω αγάπη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που νιώθανε ότι κάτι γίνεται εδώ που μπορεί αύριο να διαλύσει την ελληνική κοινωνία ή να αμφισβητήσει το θεσμό της οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί ήθελε πολύ αγάπη και πολύ κατανόηση, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από κώδικες, αξιακούς κώδικες που για αυτούς αυτά τα πράγματα είναι ξένα. Είναι σεβαστό αυτό, κύριε Γερουλάνε. Απολύτως. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που απλά ακολούθησαν μια κομματική γραμμή χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν πρώτα στον εαυτό τους αυτό που κάνουν. Απολύτως. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι γεννημένος γκέι και επειδή το κόμμα σου λέει όχι, δεν θα το ψηφίσεις, ακολουθείς το κόμμα. Η εκκλησία σου. Η εκκλησία σου. Αρνούμενη τον εαυτό δεν θα έχει συνταχθεί σε αυτό το κόμμα, εσύ, Δημήτρη. Ναι, αλλά στην περίπτωση αυτή, όταν τα πιστεύω σου και οι πεπιθήσει σου είναι εκ διαμέτρου αντίθετε με αυτά που πρεσβεύει ένα πολιτικό συνδυασμό, δεν εντάσσει εκεί. Δεν θα έπρεπε καν να Δεν θα έπρεπε. Πόσο μάλλον για δεκαετίες. Κοιτάξτε, είναι πολύ ειδικό θέμα. Τα κόμματα, στα περισσότερα κόμματα υπάρχει μια κοινή πλεύση για τα εύκολα. Εδώ μιλάμε για τα πολύ δύσκολα. Και τα πολύ που απαιτούν από όλου μα να πάρουμε πολύ δύσκολες θέσεις μέσα στην κοινωνία. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον είναι ότι αν ψηφίσεις τη συνείδησή σου, ακόμα και αυτός ή αυτή που διαφωνεί μαζί σου, αργά ή γρήγορα θα σε αποδεχθεί ή θα σε παραδεχθεί κιόλας. Πώς νιώσατε? Αν ψηφίσεις κατά τη συνείδησή σου, θα το κουβαλάς και μια θα το μετανιώνεις κάθε μέρα της ζωής σου μέχρι να πεθάνεις. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώσατε που το Πασόκ είναι άλλο ένα κόμμα που πρωτοστάτησε σε πολύ σημαντικά πράγματα, στον πολιτικό γάμο, στην αποποινικοποίηση της μοιχείας, στα δικαιώματα των γυναικών τη δεκαετία του 80, το 1 τρίτο του καταψήφισε. Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Παρ' όλα αυτά θα σας πω τη δική μου την ερμηνεία τουλάχιστον. Αυτό το νομοσχέδιο το συζητούσαμε για περίπου ένα μήνα χωρίς να έχουμε δει ένα κείμενο. Δημιουργήθηκαν εικόνες για την παρένθετη μητέρα η οποία δεν αναφέρεται καν. Δεν περιλαμβάνεται. Δημιουργήθηκαν συναισθήματα τα οποία ήταν ακραία. Βγήκε η Εκκλησία που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει κάτι το οποίο να οδεύει κατά του σύμφωνου συμβίωσης, για παράδειγμα, που αυτό είναι που άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε εδώ στο νομοσχέδιο. Και ξαφνικά βρίσκεται η Ιερά Σύνοδος και συζητάει ξανά αυτά τα θέματα από την αρχή. Γιατί συνέβη αυτό?
όταν φέρνεις ένα νομοσχέδιο, καλό είναι πρώτον να έχει συζητηθεί ένα κείμενο και δεύτερον, όταν ανοίγεις την κοινωνία, να σε συζητάμε επί του πρακτέου. Mm-hmm. Εδώ συζητούσαμε και δημιουργήθηκαν φρικαλές και ψευδείς εικόνες στο μυαλό του κόσμου για το τι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ νομίζανε ότι θα πάνε στην εκκλησία να παντρεύονται κάποιοι άνθρωποι και τα γράφανε στα social media. Μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δημιούργησε τόσο αρνητικές εικόνες που η κοινωνία αντέδρασε. Και όταν αντιδράει η κοινωνία, βέβαια ένας βουλευτής πρέπει να κάτσει να ακούσει. Τι και να εξηγήσουν, να εξηγήσουν στον κόσμο πώς αλλάζει τη ζωή του πολίτη αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί για πολύ καιρό, γιατί εμείς εδώ το συζητάμε πάρα πολλούς μήνες, για πολύ καιρό ήταν όντως συγχυσμένες οι άποψεις και οι εντυπώσεις που είχε ο κόσμος και που είχαμε και εμείς δεν ξέραμε.